Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μαζί με τον γιατρό, τον Ντίνο τον Ξηδά, παθολόγο, μυοπαθητικό, βελονιστή. Ντίνο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Μεγάλη χαρά μας που σε φιλοξενούμε. Δεν θα σε λέω κύριο Ξηδά, είναι γνωστή φιλία. Είχαμε Ευχαριστώ. Παρουσιάσει πολλές φορές τα προγράμματα τα δικά σου μέσα από ένα άλλο φακό. Θέλεις κάτι να πεις με την ευκαιρία έτσι και που σε φιλοξενούμε μου, πάλι. Και εμένα χαρά μου που είμαι κοντά σας να ενημερώσουμε τον κόσμο για διάφορα θέματα ιατρικά και ειδικά σήμερα για το χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είναι μια κατάσταση που υποφέρει πολλοίς κόσμος στον πλανήτη. Και νομίζω ότι έχουμε κάποιες λύσεις να του προσφέρουμε, η εναλλακτική ιατρική, όπως και η κλασική ιατρική έχει λύσεις με τα φάρμακα, τις χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά πολλές φορές είναι αδύνατο να βοηθήσουμε με αυτές τις μεθόδους και έχουμε τις άλλες μεθόδους που είναι η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός. Τώρα εσύ έχεις περάσει και από τη συμβατική ιατρική. Ναι. Και κατέληξες στην ομοιοπαθητική ιατρική ή κάνεις συνδυασμό και των δύο? Κάνω συνδυασμό. Η κλασική ιατρική είναι 11 χρόνια, τέλειωσα 6 χρόνια. Εγώ τη λέω συμβατική. Και το ίδιο είναι. Το ίδιο. Εκεί μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες συνήθως με τα φάρμακα και άμα δεν μπορούμε πλέον έχουμε και επιλογή τη χειρουργική επέμβαση η οποία πρέπει να είναι τελευταίο στάδιο για να καταλήξεις. Και φάρμακα είναι που χτυπάτε την ασθένεια πάντα ή χτυπάτε τον πόνο και αφήνετε το σύμπτωμα? Ναι, όταν ο πόνος είναι οξύς αντιμετωπίζεται, λίγες μέρες κρατάει και μπορείς να δώσεις φάρμακα και να τελειώσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν είναι χρόνιος όμως δυστυχώς είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του με τη φαρμακευτική ιατρική. Νομίζω κατά τη δική μου άποψη τα εναλλακτικά έχουν αρκετά καλά αποτελέσματα στο χρόνιο πόνο. Και λοιπόν, τι είναι χρόνιος πόνος, γιατί μου λες τώρα χρόνιος πόνος και σκέφτομαι εγώ. Ναι. Πονώ το στομάχι μου, ας πούμε, εδώ και χρόνια είναι χρόνιος πόνος, δεν είναι? Ένας πόνος ο οποίος κρατάει πάνω από 6 μήνες ονομάζεται χρόνιος. Δίχως αναπαμού. Ναι. Δίχως μπορεί να έχει υφέσεις και εξάρσεις. Ναι. Αλλά είναι χρόνιος και μόνιμος. Συνήθως τι είναι αυτός, είναι μυϊκός πόνος, είναι τι είναι? Μπορεί να είναι μυοσκελετικός, μπορεί να είναι πόνος από καρκίνο. Έχουμε διάφορα είδη πόνων. Εμείς σήμερα κυρίως αναφερθούμε στο μυοσκελετικό πόνο. Mm-hmm, mm-hmm. Ο οποίος μυοσκελετικός πόνος είναι μια οστεοαρθρίτιδα γονάτου, ένας πονοκέφαλος, αυχενικός σύνδρομος, φυαλγία, ισχυαλγία. Τώρα, οσφιαλγία και το άλλο που είπες. Ισχυαλγία. Τι είναι αυτά, διότι τα ακούω συχνά και δεν ξέρω τι είναι. Ούτε πολλοί κόσμος θα ξέρει. Οσφιαλγία είναι ο πόνος στη μέση. Mm-hmm. Και ισχυαλγία είναι όταν πονάει το ισχύο. Το ισχυακό νεύρο, όταν πονάει το ισχύο, ονομάζεται ισχυαλγία. Λοιπόν, αυτά τα ακούμε συχνά. Είναι ηλικίες που παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες, ευάλωτες? Τα άτομα άνω των 65, ένα στους δύο έχει χρόνιο πόνο. Mm-hmm. Mm-hmm. Στην Ευρώπη περίπου 20% του πληθυσμού ανεξαρτήτως ηλικίας πάλι έχουν χρόνιο πόνο. 75 εκατομμύρια ανθρώποι έχουν χρόνιο πόνο στην Ευρώπη. Και ζούμε και πιο πολλά χρόνια, κάτι θα πονέσουμε, αλλά δεν είναι ωραίο να πονάμε. Δεν είναι, γιατί ο χρόνιος πόνος οδηγεί τους ανθρώπους στην απόγνωση, στη μελαγχολία και 16% αυτών που πάσχουν από χρόνιο πόνο σκέφτονται το θάνατο. Τόσο πολύ πονάς. Είναι αφόρητη η πόνη. Ναι. Και στον Καναδά 70% των αυτοκτονιών οφείλονται στο χρόνιο πόνο. Πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά στις κοινωνίες μας, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, επειδή έχουμε τη θρησκεία και η θρησκεία μας κρατάει. Κρατάει τον κόσμο. Μας, η πίστη. Λοιπόν, ας πούμε ότι τώρα μας ακούει κόσμος που μπορεί να έχει αυτό τον χρόνιο πόνο. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει μέσα από αυτή τη δική σου εισήγηση του συγκερασμού, της παθολογίας, της ομοιοπαθητικής και του βελονισμού? Σε περίπτωση που πήρε τα φάρμακα, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εγώ πάντα λέω στους ασθενείς μου, όταν έχουμε ένα στόχο και έχουμε να ρίξουμε ένα βέλος. Ναι. Μπορεί το βέλος αυτό να φύγει έξω από το στόχο. Το βέλος αυτό μπορεί να είναι το φάρμακο. Γιατί να μην έχω άλλα 2, 3, 5 βέλη, να τα ρίξω στο στόχο, μπορεί να φτάσω στο στόχο. Δεν έχει σημασία ο τρόπος που θα θεραπεύσω τον ασθενή, φτάνει ο τρόπος να μην έχει παρενέργειες και να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια.
να είναι επιστημονικός ο τρόπος κλπ. Άρα ο βελονισμός είναι μία μέθοδος που έχει εκπληκτικά αποτελέσματα, έχει περίπου 5.000 χρόνια ζωή, υπάρχει ο βελονισμός του σώματος, τον οποίο βάζουμε τις βελόνες στο σώμα ολόκληρο, υπάρχει ο βελονισμός των μικροσυστημάτων, τα μικροσυστήματα είναι η παλάμη, είναι το πέλμα, είναι το αυτί. Άρα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το αυτί ή την παλάμη. Αυτά είναι εύκολα προσβάσιμα. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να βγάλει τα ρούχα του. Mm-hmm. Έρχεται στο ιατρείο, κάθεται και σε ένα τεταρτάκι περίπου βάζουμε τις βελόνες και τελειώνουμε. Διαφορά μεταξύ των δύο. Ο βελονισμός νομίζω... Ο γιατρός το αποφασίζει. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο βελονισμός έχει πλεονέκτημα, γιατί ο ασθενής πάει τις βελόνες στο σπίτι. Στο αυτί. Στο αυτί. Ναι. Μένουν εκεί, μπορεί να μείνουν και μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες και έχουμε μια 24-ωρη θεραπεία. Μη σαν να φοράει σκουλαρίκι. Ναι. Είναι απλό, ούτε πονάει ο ασθενής ούτε τίποτα. Απλά αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια μικρή πίεση τρεις φορές τη μέρα, να διεγείρει τις βελονίτσες. Ναι. Κοίτα, βλέπουμε τώρα μια εικόνα και κάνουμε μια στάση για να δούμε. Βλέπουμε ένα σώμα χρωματισμένο με διάφορα χρώματα. Το αυτί, στο αυτί αντιστοιχεί όλο το σώμα. Ανάλογα λοιπόν με τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος, αν πάσχει το ισχύο, έχουμε σημεία που βρίσκουμε το ισχύο, έχουμε ειδικές συσκευές οι οποίες ανιχνεύουμε τα σημεία, τα σημαδεύουμε με ένα ειδικό στυλό. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται η συσκευή να ανιχνεύει αυτό από το οποίο πάσχει ο ασθενής? Ενισχύει το σώμα, αντιδρά και βγάζει το πρόβλημα στα σημεία που αντιστοιχούν τα όργανα. Επιστημονικά υπάρχουν σημεία χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης, τα οποία τα ανιχνεύουμε με ειδικές συσκευές. Άρα εκεί που υπάρχει πρόβλημα έχει αλλίωση στην ηλεκτρική αντίσταση, και αφού την εντοπίσουμε, τη βελονίζουμε. Άρα είμαστε ηλεκτρισμός, είμαστε ενέργεια. Ροή ενέργειας. Αποδεικνύεται η ροή ενέργειας επιστημονικά πια. Επιστημονικά και δεν είναι, παρόλο που είναι αρχαία μέθοδος, αρχαία σοφία. Αρχαία είναι, ναι. Αρχαία ιατρική μέθοδος ιατρικής. Ξέρουμε στην εναλλακτική ιατρική ότι η πάθηση εκδηλώνεται πρώτα ενεργειακά και μετά έρχεται στο σωματικό επίπεδο. Ναι. Ένα έντονο στρες, ένας φόβος θα εκδηλωθεί ψυχικά, το ψυχικό είναι ενέργεια και μετά θα έρθει στο σώμα. Θα πονέσουμε το στομάχι μας. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Το έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει και πολλοί καταγράφουν άμα αναλογιστούν από τι υποφέρουν και ότι προϋπήρξε ένα στρες, ένας έντονος φόβος όπως λες ή μια απώλεια, δεν ξέρω κι εγώ τι, φρακάρει το σύστημα. Το χρόνιο στρες, ξέρουμε πλέον στην ιατρική τι προκαλεί. Το έντονο στρες προκαλεί αυξημένη παραγωγή αδρεναλίνης και κορτιζόνης. Ο φόβος, ναι, την παλιά εποχή που ο άνθρωπος βρισκόταν αντιμέτωπος με διάφορους κινδύνους. Ήταν στο δάσος, είχε θηρία. Αυτό που κάνει ο οργανισμός είναι παράγει αδρεναλίνη, κορτιζόνη για να παλέψουμε. Ναι. Έρχεται έμας στον εγκέφαλο να σκεφτούμε, έμας τα χέρια στα πόδια για να παλέψουμε ή να το βάλουμε στα πόδια να φύγουμε. Ναι. Τη σημερινή εποχή έχουμε συνεχόμενο στρες. Δεν είναι στρες του ενός λεπτού, των 5 λεπτών, των 10 λεπτών. Αυτό το συνεχόμενο στρες προκαλεί χρόνια προβλήματα υγείας. Ναι. Τώρα, θα σε φύγω λίγο από τα αυτή, παρόλο που μπήκαμε στις μεθόδους αντιμετώπισης, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση απάνω στο στρες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είναι, μπορεί να μην σε χτυπήσει ως χρόνιος πόνος, μπορεί να σε χτυπήσει εκεί που είσαι ευάλωτος, για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι οξύς. Οξύς πόνος διαφέρει από το χρόνιο στο ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση πολλές φορές. Μια σκολικοειδίτιδα είναι ένα καμπανάκι, ένα συναγερμός που μας λέει κάτι συμβαίνει. Ναι. Πρέπει να πάμε στο γιατρό να παρέμβει χειρουργικά. Όταν έχουμε πρόβλημα με τη χολή, υπάρχει μια χολογιστίτιδα, είναι οξύς πόνος και αυτός είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να παρέμβουμε ιατρικά είτε με ενδοφλέβειες εκχύσεις υγρών, αντιβιωτικών. Αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, επεμβαίνουμε χειρουργικά. Αν κατάλαβα, αυτή είναι η ερώτησή σας. Είναι ότι το στρες μπορεί να επιφέρει διαφόρων ειδών ασθένειες. Okay.
Ναι. Και αυτό έχει αποδειχτεί με αυτά τα μηχανήματα πια που μετρούν την ενέργεια ότι φρακάρει κάπου και αρχίζει και υλοποιείται το πρόβλημα. Υπάρχουν τις συσκευές βιοσυντονισμού. Οι συσκευές βιοσυντονισμού δουλεύουν ενεργειακά, μπορούν να ανιχνεύσουν προβλήματα του οργανισμού και αφού τα ανιχνεύσουμε υπάρχουν συχνότητες στις συσκευές που ο γιατρός μπορεί να ρυθμίσει τη συσκευή βάσει του τι έχει ο ασθενής, βάσει του ιστορικού και βάσει του τι βρίσκουμε εξετάζοντας τον ασθενή. Και έχουμε ένα σωρό αποτελέσματα εκπληκτικά που πολλές φορές δεν τα περιμένουμε και οι ίδιοι. Ωραία. Πάμε λοιπόν πίσω στο αυτί. Όπου από εκεί μπορεί να κάνεις βελονισμό για να θεραπεύσεις το χρόνιο πόνο. Και το χρόνιο πόνο, αλλά και ένα σωρό άλλα χρόνια προβλήματα ή οξέα προβλήματα. Έχουμε μια οξέα οσφιαλγία. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον οτοβελονισμό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με το βελονισμό γενικά και πολλές φορές έχουμε άμεσα αποτελέσματα. 1, 2, 3 λεπτά βλέπεις τον ασθενή να ελευθερώνεται από τον πόνο. Mm-hmm. Και πολλές φορές έρχονται με τα μπαστούνια και φεύγουν χωρίς μπαστούνια. Ναι. Άλλο. Από το βελονισμό, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να θεραπευτούμε από το χρόνιο μπορούμε πόνο. Υπάρχουν τα νευρομυϊκά πέλματα. Τα νευρομυϊκά πέλματα είναι μια τεχνική η οποία περίπου εφαρμόζεται την τελευταία 15 ετία. Εφαρμόζουμε μια συνεχόμενη πίεση στην πατούσα. Κάτω στην πατούσα έχουμε εκατομμύρια υποδοχής. Βάζοντας λοιπόν το πέλμα, έχουμε μια συνεχόμενη διέγερση της υποδοχής. Μέσω νοτιού μυελού η διέγερση αυτή φτάνει στην παρεγκεφαλίδα και η παρεγκεφαλίδα είναι το κέντρο ισορροπίας και στάσης του σώματος. Αυτό που κάνει λοιπόν η διέγερση, αλλάζει τη στάση και αλλάζοντας τη στάση ελευθερώνεται το σώμα από τις πιέσεις που είχε και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Οτιδήποτε που αφορά τη διατροφή αγγίζει το χρόνιο πόνο. Βεβαιότατα, γιατί έχουμε διατροφή αντιφλεγμονώδη. Mm-hmm. Ο χρόνιος πόνος είναι μια φλεγμονή. Άρα αφαιρώντας τροφές οι οποίες δημιουργούν φλεγμονή, δίνοντας τροφές στο σώμα που τις χρησιμοποιεί το σώμα για να χτίσει. Οι τροφές είναι δομικά υλικά. Όταν χτίζουμε ένα σπίτι, αν μας λείπει κάτι, δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Σωστό. Αν λοιπόν η τροφή δεν παρέχουμε στο σώμα τα απαραίτητα, τότε το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες τις χρησιμοποιούμε σαν φάρμακο και μας βοηθάνε στο χρόνιο πόνο. Αυτό ισχύει για όλους, για όλες τις ηλικίες και για κάθε περίπτωση υγείας. Δηλαδή είναι κάποιες τροφές που θεωρούνται τοξικές. Βεβαίως, φυσικά έχει ασθενείς που δεν μπορείς να τους κάνεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Θα χειριστείς τον ασθενή, θα εξατομικεύσεις και θα χειριστείς τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου. Mm. Αλλά συνήθως θα κόψουμε τις τροφές όπως είναι τα αναψυχτικά, εγώ τις λέω μη τροφές, σκούπιδο τροφές. Είναι οι τροφές οι οποίες δεν μας προσφέρουν τίποτα. Αυτό είναι το αναψυχτικά, τα γλυκά, οι σοκολάτες, τα παγωτά, τα τσιπς, τα γαριδάκια. Οι υπεξεργασμένες τροφές. Πατάτα όμως, θεωρείτε. Πατάτα, όχι. Πατάτα μπορούμε να τη φάμε, ειδικά όταν την βράσουμε, να μην την τηγανίσουμε. Βεβαιότατα και μπορούμε να τη φάμε. Υπάρχουν τροφές εκτός από αυτές τις επεξεργασμένες που μας προσφέρει η φύση, που μπορεί σε κάποια περίπτωση να θεωρηθούν λανθασμένες. Το γάλα προκαλεί φλεγμονές. Γι' αυτό καλά είναι να το αποφεύγουμε όταν είμαστε σε φάση πόνου, οξέως ή χρόνιου. Το γάλα λοιπόν. Το γάλα. Και τα γαλακτοκομικά όλα. Όλα τα γαλακτοκομικά, όμως το γιαούρτι δεν κάνει τις ζημιές που θα κάνει το γάλα. Ναι. Άρα στην αρχική φάση θα κόψουμε όλα τα γαλακτοκομικά και μετά θα έρθουμε να προσθέσουμε αναρί, γιαούρτι, λίγο χαλούμι, με μέτρο. Μου κάνει εντύπωση. Άρα οι φυτικές τροφές θεωρούνται καλές γενικότερα. Ναι. Κρέας. Το κρέας μπορούμε να το φάμε μια φορά τη βδομάδα, 2 φορές τη βδομάδα το πολύ. Ναι. Καλό είναι να τρώμε οργανικό κρέας. Τι είναι το οργανικό κρέας και πού το βρίσκεις. Υπάρχει αυτό πια. Βρίσκεις. Το βρίσκεις. Βρίσκεις. Ναι. Το οργανικό κρέας είναι κρέας το οποίο το παίρνουμε από ζώα που τρέφονται, που δεν τρέφονται
που τρέφονται με τροφές οι οποίες είναι οργανικές, δεν βάζουν φάρμακα, δεν βάζουν λιπάσματα, δεν βάζουν ενέσεις στα ζώα, αντιβιωτικά κλπ. Ας πάρουμε δύο τηλεφωνικές αντινοξιδά και να επιστρέψουμε λίγο. Κύριε Θεοδόρου, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό εκεί. Σαν εγώ έχω μια καθίστηση νυπαγμού στο τρίτο, μεταξύ τρίτου και τέταρτου σπονδύλου. Λοιπόν, και προκαλούμε έτσι στο νεύρο, στο εξήμπορι και πάει κάτω στην πατούνα. Αλλά είπα μου να συνηθίζω με τούτο και έχει 4 χρόνια συνήθισα με τούτο. Αλλά μπορώ και κινούμε, παρπατώ καλά από τίποτα να πούμε. Αλλά υπάρχει κάτι εναλλακτικό που μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τι εννοείτε συνηθίσατε με τούτο, με τι συνηθίσατε? Ένα περπατώ, έτσι που είπαν ότι με τον πόνο. Μπορούν, εύκνη χρειάζεται χείριση με λίγα λόγια. Άρα συνηθίσατε τον πόνο, αυτό μου λέει. Όχι πόνος. Ναι, ενόχληση. Σαν τον εύρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εμπονίτησε λίγο που περπατάς, να πούμε. Μείνετε στη γραμμή, μήπως θέλει ο γιατρός. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε ένα χρόνιο βάρος εκεί τοπικά. Μια δυσφορία. Δεν είναι πόνος. Ναι. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα νευρομικά πέλματα. Όπως είπαμε, τα νευρομικά πέλματα αλλάζουν τη στάση. Πολλές φορές ο πόνος είναι από λαθασμένη στάση. Μια κύφωση, μια λόρδωση. Όταν καθόμαστε και διαβάζουμε με λαθασμένες στάσεις, εδώ θα μας φέρει πόνο. Οι στάσεις μας κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο που πατάμε. Άρα το πέλμα έχει άμεση σχέση με τον πόνο. Βλέποντας σας λοιπόν ένας γιατρός ο οποίος μπορεί να δει το πόδι, θα σας πει αν μπορείτε να βοηθηθείτε ή όχι. Με ειδική προσθήκη στο παπούτσι που είναι σχεδιασμένη ειδικά για την περίπτωση του ασθενούς. Αφού κάνουμε... Εγώ, να πούμε πάντα, φορώ πόντα σνίκερ που δεν σφίγγουν το πόδι στα δεξιά έτσι για να πούμε ενοχλεί. Πάντα φορώ έτσι σνίκερ διότι ενοχλάμε που περπατώ να φορήσω κλειστό παπούτσι. Κατάλαβες ότι σε βελτιώνει λοιπόν να φορέσεις τα σνίκερ. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ μάλλον φαίνεται ότι χρειάζεστε κάτι. Είπα μου ότι πρέπει να συνηθίσω διότι εν το σπόντιλο σε ένα με τον άλλον και πατούν τον εύρο, είπα μου. Κύριε Θεοδόρου, αυτό σας λέει ο γιατρός, ότι όλοι έχουμε διάφορα προβλήματα στη σπονδυλική μας στήλη και όχι μόνο. Αυτό το κάτι που προστίθεται στο παπούτσι που σχεδιάζεται για μας διορθώνει την κατάσταση της ευθείας του σκελετού, αν κατάλαβα καλά, και δεν θα πονάτε καθόλου. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα είπατε και όπως είπαμε, αν ιατρικά, φαρμακευτικά του είπαν ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, τότε οφείλουμε, έχουμε και ένα άλλο, μια άλλο τρόπο αντιμετώπισης που όποιος θέλει μπορεί να το δει. Συνήθως βοηθάμε στο πρόβλημα που έχετε. Με το πέλμα αυτό. Με τα πέλματα. Ναι. Κύριε Θεοδόρου, αντιληπτό. Έχει κανένα φάρμακο που δυναμώνει τα νεύρα? Αυτό αν είχε, θα σας το έδιναν οι συναδέλφοι, αν είχε. Η λύση είναι αυτή που σας είπα. Ευχαριστώ κύριε Θεοδόρου, να ακούσουμε και τον κύριο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, εσείς. Ναι, γεια σας. Κύριε Αντωνίου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να γίνω μάρτυρας τρόπον της μεθόδου που εφάρμοσε ο γιατρός στη μητέρα μου. Ναι. Και ξεπέρασαν το χρόνιο πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε με ημικρανίες, πόνους στον αυχένα και στη μέση. Ναι. Αφού της φόρεσε αυτούς τους ειδικούς πάντους στα παπούτσα, αφού έκανε την σχετική διάγνωση, η οποία μπορώ να πω ήταν απόλυτα επιτυχής, με αποτέλεσμα εδώ και έναν περίπου χρόνο να νιώθει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Που σημαίνει ότι πιστέψαμε πράγματι ότι αυτή η μέθοδος έχει δουλέψει. Ωραία. Είναι ιατρική μέθοδος, οπότε... Ναι, ναι, είναι μια μαρτυρία πράγματι που την έχουμε ζήσει, αφού η μητέρα μου είχε χρόνιο πρόβλημα με ημικρανίες, πόνο στον αυχένα και στη μέση. Ναι. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντωνίου. Είναι ένα είδος παστούνι της εποχής. Ναι. Παλιά ήταν το παστούνι, σωστό. Τώρα είναι σωστό. Η εποχή, η σύγχρονη εποχή, η επιστημονική εποχή προσφέρει αυτό το εξειδικευμένο για το άτομο. Πολύ σωστά θα πω μια προσωπική μαρτυρία. Από 15 ετών πονούσα τη μέση μου. Τότε δεν υπήρχαν αξονικές. Έβγαλα μια ακτινογραφία, δεν φαινόταν κάτι γιατί η ακτινογραφία πολλές φορές δεν δείχνει το πρόβλημα.
Αλλά επειδή πονούσα αφόρητα και δεν έκανα γυμναστική, έπαιρνα 10 στη γυμναστική. Δεν μπορούσα να πείσω ότι πονάω. Μετά, όταν βγήκε ο αξονικός και έκανα αξονικό, είχα δύο τεράστιες δισκογκύλες. Η μία έσπασε και ήταν μέσα στο κανάλι. Φορώντας λοιπόν τα νευρομυϊκά πέλματα εδώ και 12 χρόνια, δεν έχω τίποτα. Και μετά από 2-3 χρόνια που τα φορούσα, παραξενεύτηκα. Λέω, αφού κλινικά φαίνεται αυτό που είχα εκεί. Ξαναέκανα μαγνητική, πάλι υπήρχα οι δισκογκύλες, αλλά άλλαξε η στάση του σώματος. Μετά από 2-3 μήνες δεν ξαναπώνεσαι. Και εκεί που δεν μπορούσα να λειτουργήσω, να σκύψω, να κουμπίσω τα χέρια μου κάτω, μπορώ τώρα που μεγάλωσα. Φοράτε πάντα πέλματα? Πάντα. 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 Το καλοκαίρι, κανένα μήνα που θα πάω διακοπές, τα βγάζω. Ναι, ναι. Αλλά πάντα φοράω. Δεν τα βγάζω. Ώστε τόσο μεγάλη διαφορά γίνεται. Και τα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Συνήθως η πλειοψηφία του κόσμου. Που αν διαγνώσουμε ό,τι θέλει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν. Πατάνε σωστά, δεν είναι από την πατούσα του πρόβλημα. Αν διαγνώσουμε ό,τι θέλει, πάνε καλά. Και επιμένω να λέω ότι είναι εξατομικευμένο, δηλαδή είναι ανάλογα με την περίπτωση και το άτομο. Και δεν είναι ήδη πάτη, κάποιος θέλει αυτό τον πάτο, κάποιος θέλει άλλον, κάποιος θέλει άλλον. Δεν είναι ο ίδιος πάντος για όλους. Έστω και αν χρειάζεται κάποιος, εξατομικεύομαι. Με ενδιαφέρει και λίγο, αφού μιλάμε γενικά και για εναλλακτικές θεραπείες πριν πάμε στο του χρόνιου πόνου, αυτές οι περιπτώσεις που προλαβαίνουμε το κακό, προλαβαίνουμε την ασθένεια. Και διάβασα μέσα στις σημειώσεις σας ότι ο γιατρός του μέλλοντος θα προβλέπει την ασθένεια που είσαι επιρρεπής και θα κάνει την αγωγή, να πω, με διατροφή και με κάποια άλλα στοιχεία. Οι γιατροί παλιοί ήταν δασκάλοι. Εκπαίδευαν τους ανθρώπους πώς να είναι υγιείς. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς και σήμερα. Πάλι, και πάλι. Πρέπει να έρθουμε πίσω στην αρχική, στον αρχικό ρόλο που είχε ο γιατρός. Είναι ορισμός της ιατρικής να προλαβαίνει την ασθένεια. Είναι καλύτερα να προλάβεις παρά να τρέχεις πίσω από την αρρώστια. Μα πώς αλλιώς θα βγουν τα χρήματα? Είναι ολόκληρο σύστημα διεθνές. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ανθρωποκεντρική την ιατρική και όχι χρηματοκεντρική. Ωραία. Τιμά την ιατρική αυτό το σκέλος. Από την άλλη, να πούμε και λίγο περισσότερα για αυτή τη διατροφή. Ναι. Γιατί έχω μπροστά μου αυγά και λάδι, αλλά είναι διαφορετικά αυγά και διαφορετικό λάδι. Ναι, είναι μια έρευνα που έγινε πριν λίγα χρόνια. Αν φάμε αυγά ελεύθερης βοσκής και αυγά από συνηθισμένες κότες που τις ταΐζουμε τους τρόπους που ξέρουμε. Ναι. Τα αυγά ελεύθερης βοσκής έχουν ωμέγα 3 μέσα. Τα ωμέγα 3 είναι αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά. Ναι. Άρα έχει διαφορά λοιπόν το αυγό. Το ελαιόλαδο λοιπόν. Το ελαιόλαδο με τα συνηθισμένα τα λάδια που τηγανίζουμε. Ναι. Πάλι το ελαιόλαδο έχει ωμέγα 3. Άρα θα προτιμήσουμε το ελαιόλαδο, τα αυγά ελεύθερης βοσκής, το κρέας που είπαμε, το οργανικό. Θα προτιμήσουμε χόρτα, φρούτα, σαλατικά. Θα αποφύγουμε τροφές οι οποίες δεν βοηθούν το σώμα και δεν προσφέρουν στο σώμα τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία. Άρα είναι σημαντικό να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα σωστό. Και εκείνο το πρόγραμμα και πρόληψη γίνεται και θεραπεία μπορεί να γίνει. Ξέρουμε ότι η διατροφή αλλάζει την έκφραση των γονιδίων. Ξέρουμε πλέον. Παλιά δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε γιατί δύο άτομα, δύο δίδυμα, μονογενείς δίδυμοι. Ο ένας έμενε στο χωριό, ο άλλος πήγαινε στην πόλη. Αυτός που πήγαινε στην πόλη ανέπτυσε ένα σωρό αρρώστιες που δεν είχε αυτός που έμενε στο χωριό. Αφού είχαν το ίδιο DNA, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε παλιά. Πλέον ξέρουμε ότι η διατροφή κλειδώνει και ξεκλειδώνει γονίδια. Ξεκλειδώνει γονίδια η σωστή διατροφή που μας βοηθάν στην υγεία και ξεκλειδώνει γονίδια η κακή διατροφή που μας φέρουν τις αρρώστιες. Πολύ, πολύ σημαντικά όσα μας λέτε. Να πάρουμε άλλα δύο τηλεφωνήματα. Κυρία Παμπόρη. Κυρία Παμπόρη, μας μιλάτε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Είχα ένα πρόβλημα, ένα δυστύχημα. Ναι. Το λοιπόν το ισχύο μου. Έσπασε ο κόκαλος και έκανα χείριση.
Μετά βγάλαμε πλάκα στον γιατρό που πήγα και μου είπε έδισε ο κόκκαλος. Τώρα έχει ένα χρόνο περίπου, να περπατήσω κανονικά, καλά. Mm-hmm. Μου είπαν ότι έχω οστεοαρθρίτιδα. Mm-hmm. Μου είπαν ότι πρέπει να κάνω άλλη εγχείρηση στο βουλί που λέμε, για να μου το βγάλουν το βουλί, να μου καθαρίσουν την οαρθρίτιδα. Εγώ δεν θέλω να κάνω εγχείρηση. Μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς? Να ακούσουμε. Δεν μπορείτε να περπατήσετε επειδή πονάτε? Ναι, επειδή πονώ. Ναι. Πονώ γύρω από την εγχείρηση, ολόκληρο μέχρι οριστερά που... Όχι, εσείς ναι. Μιλάτε, ο γιατρός σας ακούει. Α, εντάξει. Συνήθως αυτά τα περιστατικά τα βοηθάμε και τα βοηθάμε με το βελονισμό και με τη μεσοθεραπεία. Μεσοθεραπεία είναι μια άλλη μέθοδος που δεν την αναφέραμε. Βάζουμε μικρές ενεσούλες, η ένεση είναι 2 με 3 χιλιοστά, είναι μικρή. Έχει ομοιοπαθητικά σκευάσματα μέσα η ένεση, κάνουμε συνδυασμό σκευασμάτων και εκεί πολλές φορές έχουμε καλά αποτελέσματα. Άρα, Δεν θα σας πούμε ότι ναι, ελάτε και θα σας βοηθήσουμε. Όμως, όπως δεν ξέρω αν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, ναι. Υπάρχουν λύσεις και με άλλους τρόπους εκτός από τα φάρμακα και την εγχείρηση. Γενικότερα. Ναι, αυτά που λέμε, βελονισμό, σπέλματα, δίαιτα σωστή, αποτοξίνωση. Μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς? Αυτό δεν μπορεί να σας το πει τώρα ο γιατρός από τον αέρα. Προτείνει τις μεθόδους του, ακούμε όλα αυτά που είναι η εναλλακτική ιατρική απέναντι και σε συνδυασμό με τη συμβατική ιατρική. Αυτό, κύριε Παμπόρη μου, εσείς το αποφασίζετε. Να το κοντά του, θα με βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Παύλου. Κύριε Παύλου. Ναι. Γεια σας, κύριε Παύλου. Γεια σας. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Να είναι καλά για τον και ξέρω. Είναι τώρα χάρη στην Ένωση πολλά. Χαίρομαι που κατόρθωσα να πιάσω. Λοιπόν, το πρόβλημα μου, ευχαριστώ και τον γιατρό, είναι αν με το Parkinson έχει να μπορεί να κάνει καμία ελαστική λύση. Μάλιστα. Το Parkinson, ωραία δυστυχώς, ερώτηση, παρόλο που είναι μακριά εκτός από το χρόνιο πόνο, αλλά τον ευχαριστούμε τον τηλεθεατή. Είναι δύσκολη πάθηση και με τα δικά μας πάλι υπάρχει δυσκολία στην αντιμετώπιση. Δυστυχώς, όχι. Πολύ σαφής και πολύ έτσι όμως τον ακούσατε, ξέρουμε που πατούμε λοιπόν. Αν και πολλές φορές, στην προσπάθεια μου να είμαι ειλικρινής λέω όχι. Και καμιά φορά έχουμε και αποτελέσματα εκεί που δεν τα περιμένουμε. Άρα είναι όχι με ερωτηματικά. Ναι. Λοιπόν, εκτός από είπαμε για το βελονισμό, είπατε και για τη μεσοθεραπεία, ναι, υπάρχει κάτι άλλο για τον χρόνιο πόνο? Ο χρόνιος πόνος είναι η ομοιοπαθητική. Η κλασική ομοιοπαθητική. Η μεσοθεραπεία είναι, χρησιμοποιούμε ενέσιμα ομοιοπαθητικά. Η ομοιοπαθητική και αυτή είναι μια τεχνική, μια θεραπευτική μέθοδος που έχει περίπου 200 χρόνια ζωής και αυτή από μόνη της μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόνο, τον χρόνιο πόνο και πολλές άλλες παθήσεις. Mm-hmm. Και τον οξυπόνο και τον χρόνιο πόνο. Άρα αυτές είναι οι μεθόδοι αντιμετώπισης. Ναι. Θέλω να πάω λίγο σε αυτό που είναι αποτοξίνωση και βοηθά πάρα πολύ. Που ο ένας στόχος είναι ο τερματισμός της συσσόρευσης τοξινών και το δεύτερο σκέλος είναι η ενεργός αποβολή τους. Δηλαδή για να καταλάβουν οι τηλεθεατές και να καταλάβω κι εγώ, τρώμε τοξίνες, τρώμε φαΐ που είναι ουσιαστικά δηλητήριο. Ναι, έχει μέσα ένα σωρό χημικά για να συντηρήσουμε τις τροφές και λοιπά, βάζουμε συντηρητικά. Mm-hmm. Μια έρευνα που έγινε στην Αμερική μεταξύ, πήραν 10.000 ανθρώπους και έχουν τουλάχιστον 700 χημικές ουσίες στο σώμα. Mm-hmm. Το σώμα λοιπόν πριν 60 χρόνια, 70 χρόνια, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στις κοινωνίες. Δεν υπήρχαν στις τροφές. Ρε, αυτό αποδεικνύεται ή εσείς το λέτε τώρα? Όχι, με έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική. Πήρανε μωρά, πήρανε αίμα από φάλιο λόρο σε 10 μωρά στην Αμερική. Είχανε τουλάχιστον 200 χημικά. Άρα πριν να γεννηθούμε έχουμε τοξικά στο σώμα.
Το σώμα από λοιπόν. Τη μητέρα. Τη μητέρα. Από αυτά που ναι. τρώει η μητέρα, από αυτά που καπνίζει, που αναπνέει mm-hmm. κλπ. Από τα φάρμακα που παίρνουμε καμιά φορά. Άρα το σώμα έχει την ικανότητα να φέρει σκουπίδια, έτσι τα λέω για να το καταλάβει ο κόσμος, έχει την ικανότητα να φέρει αλφα ποσότητα σκουπιδιών. Αν εμείς βάλουμε δύο φορές αλφα, τι θα κάνει το σώμα? Θα τα αποθηκεύσει, θα συσσωρευτούν. Η συσσώρευση τοξινών λοιπόν είναι αιτία παθήσεων. Mm-hmm. Ένας πονοκέφαλος. Είναι η λεγόμενη φλεγμονή. Τα σκουπίδια μπορούν να κάνουν φλεγμονή. Οι τοξίνες κάνουν φλεγμονές. Οι τοξίνες μπορούν να κάνουν αϋπνίες, άγχος. Δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα υγείας τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι από εκεί. Ναι. Άρα λέτε ότι παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία είναι καλό να ξέρουμε τι βάζουμε στο στόμα μας, τι βάζουμε στον οργανισμό μας. Είναι πολύ σημαντικό ναι. αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, ο άνθρωπος να μάθει τι, πώς mm-hmm. να τρέχεται. Ναι. Να μάθει όταν μεγαλώνουμε, δεν μας έχει πει ποτέ κάποιος mm-hmm. έναν τρόπο να ζούμε σωστά. Όταν αγοράσουμε ένα κομπιούτερ, ένα αυτοκίνητο, έρχεται ένα leaflet ναι. που λέει πώς, τι λάδια να βάζεις στο αυτοκίνητο, τι βενζίνη να βάζεις στο αυτοκίνητο. Εμάς δεν μας λέει κανένας. Τελειώνουμε το σχολείο, το πανεπιστήμιο και δεν έχουμε ένα οδηγό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε υγιείς. Μάλιστα. Θέλω να επανέλθω λίγο στις τοξίνες. Άρα, αφού εντοπίσουμε και έχουμε τις τοξίνες, ξέρουμε ότι έχουμε, σταματούμε την είσοδο των τοξινών στο σώμα. Ένα. Άρα, μαθαίνουμε να τρεφόμαστε σωστά. Δεύτερο, έχουμε τρόπο να τις αποβάλλουμε τις τοξίνες. Η αποτοξίνωση, ανάλογα με το ποιον έχει μπροστά του ασθενής, μπορεί να έχει δύο ανθρώπους 50 χρονών. Ο ένας έχει διαφορετικά προβλήματα από ό,τι έχει ο άλλος. Δεν θα τους κάνουμε την ίδια αποτοξίνωση. Mm-hmm. Σε κάποιον θα το βάλουμε να τρώει μόνο φρούτα για 2, 3, 4, 5 μέρες. Από τι εξαρτάται αυτό? Από τη γενική κατάσταση της υγείας του, mm-hmm. από την αντοχή που έχει ο ασθενής. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να σου πει δεν αντέχω. Mm-hmm. Άρα θα έρθουμε να προσαρμοστούμε βάσει των αντοχών που έχει, βάσει των προβλημάτων που έχει υγείας και βάσει της αντίληψης που και έχει ο ασθενής. Και αυτά τα φρούτα που θα φάει και αυτή την τροφή που θα φάει, ποιος μας λέει ότι δεν έχει τοξίνες? Δεν μας λέει κανένας, δυστυχώς. Έχει οργανικές τροφές. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε πάλι, δυστυχώς. Και ποιος μας λέει ότι είναι πραγματικά οργανικές? Δηλαδή είναι ένα κομφούζιο, είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατρέ. Ναι. Πάμε να πάρουμε τα τηλεφωνήματα και ερχόμαστε πίσω. Κυρία Μαρκιτανή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Μαρκιτανή. Με ακούτε? Πολύ καθαρά σας ακούμε. Έχω ένα πρόβλημα με τον αυχέναν εγώ. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό τι μπορώ να κάνω. Έχω το χρονίο πρόβλημα. Ναι, ο αυχένας συνήθως αντιμετωπίζεται με πολύ καλή επιτυχία, κυρία Μαρκιτανή. Ναι. Και ανάλογα με το τι θα εφαρμόσει σε εσάς ο γιατρός, αφού σας εξετάσει, θα αποφασίσει. Μπορεί να είναι βελονισμός, μπορεί να είναι ομοιοπαθητική, μπορεί να είναι διάφορα από αυτά που είπαμε. Καμιά φορά μπορεί να τα κάνουμε όλα, μπορεί να κάνουμε ένα από αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, ευχαριστώ την κυρία Μαρκιτανή, άρα ναι, βοηθάμε. Αντιμετωπίζεται. Ναι. Όμως και η διατροφή βοηθά και για να διατροφή, καταλάβω. Πάντα. Πάντα βοηθά. Πάντα. Ό,τι πάθηση και να έχουμε, mm-hmm. η διατροφή βοηθάει. Μου λέει η παραγωγή ότι οι βιολογικές τροφές είναι πιστοποιημένες. Είναι, ναι. Ναι, mm-hmm. πλέον. Λοιπόν, πάμε και σε άλλο τηλεφωνήμα. Κύριε Γιάνγκου, εσείς. Πολύ καθαρά. Έχω ένα πρόβλημα με τον ώμο. Mm. Πρέπει να είναι τενοκύλιδα. Έχει ωραία, ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Είναι η δουλειά που κάνω, δουλεύω συνέχεια πάνω από τον ώμο τα χέρια μου, με βάρος. Mm. Το λοιπόν, επίασε στο 3 ορθοπαιδικούς μέχρι στιγμής. Άλλοι βάλα μου κορτιζόνι ένεση, άλλοι έτσι. Τώρα στείλαμε να κάνω ποτούντες φυσιοθεραπείες. Και επιδεινώθηκε η κατάσταση μετά την τέταρτη φυσιοθεραπεία. Επιδεινώθηκε η ξεροβάλλη μου που χτυπά, ναι. που χτυπά για να σπάσει τη φλεγμονή, να σπάσει το ασβέστομα, ναι. είναι από μου είπαση. Το λοιπόν, και τούτη στιγμή το χέρι μου είναι σε πολλά χειρότερη κατάσταση. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας πει ο γιατρός? Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά να πούμε αυτό εμπίπτει στο... Θα απαντήσετε, ναι, λίγο ναι, άλλο. Εμπίπτει. Εμπίπτει στο εμπίπτει, χρόνιο πόνο. Εμπίπτει.
Η τενοντίτιδα είναι χρόνιος πόνος. Μάλιστα. Μπορεί να είναι οξύ στην αρχή, αλλά... Άρα ευχαριστώ τον κύριο Γιάνκο, θα πάρει την απάντηση από την τηλεόραση. Ναι, βοηθάμε εύκολα. Εύκολα κιόλας. Εύκολα. Πριν 10 μέρες είχα μια κυρία στο γραφείο, Κυριακή με φώναξε και πήγα. Πήγαμε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Είχε σύνδρομο παγωμένου ώμου. Δεν μπορούσε να κινηθεί, το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Και έκανα μέσω θεραπεία, έβαλα ομοιοπαθητικές ενέσεις μαζί με τον οτοβελονισμό. Γύρω στις 6 την είχα δει, γύρω στις 8, 8.30, 9 το βράδυ, παίρνω τηλέφωνο από αυτήν, το βλέπω, λέω τι συμβαίνει, χειρότερα είναι. Και με πήρε τηλέφωνο να με ευχαριστήσει. Έφυγε ο πόνος, πήγε το χέρι πάνω. Αυτό το βλέπουμε συχνά. Η θεωρία αυτή που αντιπροσωπεύεται της ομοιοπαθητικής επιστήμης, δεν είναι θεωρία, ναι, της επιστήμης της ομοιοπαθητικής και της συμβατικής ιατρικής, αποδέχεται τη φυσιοθεραπεία που ο κύριος... Τη φυσιοθεραπεία, ναι, είναι ένας τρόπος να βοηθήσεις τον ασθενή. Ναι. Και όπως είπαμε, δεν βοηθάνε όλοι οι τρόποι. Μπορεί να αποδειχτεί κάτι ότι δεν είναι για σένα το σωστό, ναι, ως εισαγωγή. Ναι, γιατί είπαμε ότι έχουμε αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα βέλη εξήγησα στην αρχή. Μπορεί να ρίξουμε το ένα βέλος, να κάνουμε μια μορφή θεραπείας και να μην έχουμε ανταπόκριση. Κατάλαβα. Από τον ασθενή. Μπορεί να έχουμε από τα άλλα. Ναι. Κύριε Σοφοκλέους, και εσείς μιλάτε. Λοιπόν, θα ένας που σας ακούμε, παρακαλώ πολύ, κλείνετε την τηλεόραση, απομακρυνθείτε όταν θα μας μιλήσετε. Μόλις δώσουμε το έναυσμα έτσι από το τηλέφωνο, απομακρυνθείτε, κλείστε την τηλεόραση. Ναι, κύριε Σοφοκλέους, κλείστε την τηλεόραση σας, παρακαλώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ το πρόγραμμα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, έχω κάψει στις πατρές των ποδιών. Κάψει στις πατρές των ποδιών επί καιρό. Δεν άκουσα τι έχει. Δεν άκουσε ο γιατρός το πρόβλημα ακριβώς. Κύριε Σοφοκλέους. Ναι. Τι πρόβλημα έχετε. Κάψεις πατρές πατούδες. Κάψεις πατρές πατρές των ποδιών. Τι είναι αυτό, τι είναι κάψεις, τι είναι αυτό ακριβώς, δεν το ξέρουμε, δεν το ακούσαμε, ούτε ο γιατρός το ξέρει, τι είναι. Έχω κάψεις, κάψεις, κάπουμε οι πατούδες μου. Έχεις διαβήτη, έχεις διαβήτη. Λίγο πιο δυνατά. Έχετε διαβήτη. Κύριε Σοφοκλέους, έχετε διαβήτη. Έχω λίγο, όχι πολύ. Εντάξει, ο γιατρός σας τι σας είπε, τι είναι, τι διάγνωση. Έχω λίγο, διαβήτη, ναι. Τι διάγνωση έβαλε ο γιατρός. Τι σας είπε ο γιατρός, κύριε Σοφοκλέους. Είπαμε ότι είναι νευρικό. Πρέπει να είναι από το διαβήτη. Είπαμε ότι είναι νευρικό. Πρέπει σας να είναι νευροπαθητικός πόνος από το διαβήτη. Δηλαδή. Επηρεάζονται τα νεύρα και ξεκινάει, δεν τρέφονται σωστά τα νεύρα και ξεκινάει πόνος από το διαβήτη. Στην αρχή είναι κάψιμο και μετά έρχεται πόνος. Όμως ο γιατρός θα του κάνει διάγνωση. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα. Ναι, τώρα δεν κάνουμε διάγνωση από την τηλεόραση. Λίγες παραμέτρους έτσι. Όπως μας τα έχει πει, από τις ενδείξεις. Ναι. Και αυτό, εάν είναι αυτό. Αν είναι, βοηθιέται ο νευροπαθητικός. Βοηθάμε με διάφορα. Άρα προέρχεται από διαβήτη. Αν είναι, από αν εκεί είναι. Αν είναι. Γιατί πολλές φορές ο άλλος μπορεί να αισθάνεται και να μην είναι από διαβήτη. Λοιπόν, τα συμπτώματα της τοξικότητας που μπορεί έτσι να κάνουν κακό και στο χρόνιο πόνο. Ναι, μπορεί να είναι ένας πονοκέφαλος. Άρα, τοξικότητα κάνει χρόνιο πόνο. Ναι. Πονοκέφαλος που διαρκεί πάνω από 6 μήνες. Αϊπνία, άγχος, καταβολή, εύκολη κόπωση, μελαγχολία. Όλα αυτά είναι συμπτώματα τοξικότητας και πολλά πολλά άλλα. Τώρα, η τοξικότητα είπαμε ότι προέρχεται από την κακή διατροφή. Από αυτά που εισπνέουμε. Ορίστε. Από αυτά που εισπνέουμε. Μπορεί να είναι και κακή, μπορεί να είναι και χρήση πολλών φαρμάκων στο πτώμα. Ναι. Μπορεί να είναι και παλιές δηλητηριάσεις που πέρασε ένας άνθρωπος. Δηλητηριάσεις. Τροφικές. Όχι.
Μπορεί να είναι μικρόβια που έμειναν μέσα. Μικρόβια στο... μπορεί να. Οι ιοί συνήθως μένουν στο σώμα. Μένουν. Μικρόβια, ναι. Οι ιοί, ένα ιό μένει. Μπορεί να μένει στα νεύρα, όπως ο έρπης, και μένει χρόνια εκεί και βγαίνει κάποιος που έχει έρπης. Έχω εγώ και βγαίνει κάθε χρόνο και βγαίνει κάτω από στρες. Και εκεί αντιμετωπίζεται με τον βιοσυντονισμό. Έχουμε συχνότητες, έχουμε συχνότητες των μικροβίων ή των ιών. Τις έχουν καταγράψει οι επιστήμονες. Βάζουμε τη συχνότητα και ο ασθενής έχει τη συσκευή κοντά του και η συχνότητα του έρπη, η συχνότητα καταστρέφει τον έρπη ή καταστρέφει το συγκεκριμένο μικρόβιο που... Τώρα, αυτό από ενέργεια και μόνο, δηλαδή συντονίζεται αυτή η συσκευή με τη συχνότητα του έρπη και το, εξολοθρεύει. Ακριβώς. Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει τις συχνότητες των ιών και των μικροβίων. Μα σοβαρά. Ξέρουνε... το τάδε μικρόβιο έχει αυτή τη συχνότητα. Οι συσκευές. Πότε έγινε αυτό, γιατρέ? Έχει χρόνια. Αυτό είναι ανακάλυψη, δεν ανακοινώθηκε πουθενά. Έχει πολλά χρόνια. Ναι. Το μικρόβιο πάλεται με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όταν λοιπόν στείλουμε εμείς στο μικρόβιο τη συχνότητά του, αλλά με αυξημένο μήκος κύματος, σπάει και καταστρέφεται. Ήταν ένας μικροβιολόγος καθηγητής πανεπιστημίου. Όταν είδαν αυτές τις συσκευές, λέει, βρε παιδί, τι είναι αυτά, λέει, τι είναι αυτά, έχει έτσι πράγματα, είναι δυνατόν, και τις πήρε και τις ερεύνησε. Είναι πιστοποιημένες μεθόδοι? Είναι, παράγονται στη Γερμανία. Πιστοποιημένες, δηλαδή. Έχουν εσύ ευρωπαϊκό, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάτι από την Ευρώπη που να μην είναι και να έχει εσύ. Ναι. Αυτές οι συσκευές έχουν εσύ. Αυτός ο γιατρός, λοιπόν, όταν τελείωσε, είπε, όντως, έχουμε σχεδόν 100% αποτελέσματα. Κοίταξε, είναι κάτι που όταν πρωτοέρθει μια γνώση, συνήθως τίνει να απορριφθεί. Αλλά μετά, αφού την δούμε και την ξαναδούμε και την ελέξουμε... Αυτό ανήκει στο κεφάλαιο της συμβατικής ιατρικής? Όχι. Ή της εναλλακτικής? Ανήκει στην εναλλακτική. Ναι. Λοιπόν, και τα συμπτώματα της τοξικότητας... Δηλαδή, τι είπατε, νευρικότητα, το αφήσαμε στη μέση. Άγχος, φόβος, σύνδρομο πανικού, αϊπνία. Όλα αυτά δηλαδή που νιώθουμε μπορεί να είναι τοξικότητα. Μπορεί. Δεν σημαίνει ότι είναι, αλλά μπορεί. Από αυτά που συσσωρεύτηκα λέτε μέσα μας. Το τσιγάρο, όταν καπνίζουμε, έχει κάδμιο. Ναι. Το κάδμιο. Το κάδμιο δεν είναι κάτι που μπορεί να το αναγνωρίσει το σώμα. Η ρύπανση του περιβάλλοντος. Η ρύπανση, αυτά που εισπνέουμε. Ναι. Και συγκλίνουν στο να κάνουν το χρόνιο πόνο χειρότερα. Ναι. Άρα η συσσόρευση των τοξινών χειροτερεύει και επιδεινώνει το χρόνιο πόνο. Άρα προσπαθώντας να αφαιρέσουμε τις τοξίνες με μια αποτοξίνωση, φεύγοντας οι τοξίνες βελτιώνεται το σώμα. Πόσο καιρό κάνουν να φύγουν? Εξαρτάται από το πρόβλημα τι είναι. Μισό λεπτό. Ας πούμε... ένας στομαχόπονος, ένας χρόνιος πόνος, όλα αυτά είπατε έχουν σχέση με τις τοξίνες. Ναι, έχουν. Ναι. Για αυτά τα προβλήματα. Από έναν έως τρεις μήνες. Μπορούν να φύγουν ένα... και να απαλληφθούν εντελώς από το σώμα μας. Πολλές φορές εγώ επίτηδες ρωτάω τους ασθενείς πόσο βελτιώθηκες από το 0 μέχρι το 10. Θα τους δώσω μια-δυο εβδομάδες, θα μου πούν 50, θα μου πούν 90. Ναι. Συνήθως στο τρίμηνο. Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά βελτίωσης. Πρέπει να τηρήσεις όμως πολύ αυστηρά το πρόγραμμα αποτοξίνωσης, δεν είναι? Ναι, διότι αν ο ασθενής δεν συμμετέχει στην ίασή του, δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Δεν είναι, όταν δίνουμε φάρμακα, εκεί μπορείς και να καπνίσεις, μπορείς και να φας ό,τι θέλεις. Ενώ όταν κάνουμε αποτοξίνωση, δεν μπορείς να πίνεις ποτό ή να τρως αυτές τις τροφές οι οποίες επιβαρύνουν το σώμα. Άρα, σταματάς τα γαλακτοκομικά, μου είπατε. Τα σοκολάτες, τα παγωτά, τα chips, τα επεξεργασμένα. Σταματάμε τα κρεατικά. Τα ψωμιά. Τα ψωμιά. Τρως ζέα όμως. Ζέα τρώμε μετά, όχι στην αρχή. Είναι λαχανικό. Όχι στην αρχή. Ναι. Στην αρχή θέλουμε να το αφαιρέσουμε και αυτό. Και αυτό. Όπως σας είπα, κάνουμε διάφορα είδη αποτοξινώσεις. Μπορεί ένα ασθενή να τον αφήσουμε να τρώει μόνο φρούτα. Κάποιον μπορεί να το βάλουμε να τρώει σαλάτες χόρτα φρούτα. Κάποιον άλλον μπορεί να το βάλουμε να τρώει και κοτόπουλο και ψάρι μαζί με σαλάτες χορταφρούτα. Άρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
τι θα εισηγηθούμε και τι θα εφαρμόσουμε στον ασθενή. Ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε δύο τηλεθεατές. Κύριε Λοϊζίδη, εσείς. Ναι, ναι, εγώ. Παρακαλώ. Εγώ είχα μόνο πρόβλημα που το βουλί πάνω, τώρα επεκτάθηκε με το βουλί. Λοιπόν, πριν λίγο να πήγαινε στο νοσοκομείο, δύο καταγγελία αστυνογραφία, είπε μου ότι είχε καθίδεση ο πόντιος. Λοιπόν, έλεγε μου χάπια, έκανε μου γίνα, αλλά ο πόντος επεκτάθηκε. Ιδίως στο δεξί μου βοή και πάει κάτω στην μπατούνα που λέμε. Ναι. Τώρα, εδώ που διπλώνει το βόη μας, που το βόη εδώ, για μόνο να κάνω στον κοράτικο αυτό. Πόνο πολλά. Ναι. Άμα και κοστώ και μπορώ να υπάρχω. Άμα καθίνω λίγο να κάνω. Να ακούσουμε. Αν ακολουθώντας τη φαρμακευτική αγωγή δεν βοηθηθείτε, έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι αυτές οι 4-5 μεθόδοι που αναφέραμε βοηθάνε πολύ το χρόνιο πόνο. Άρα λοιπόν ναι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν γιατρό που προσφέρει κάποια από αυτές τις θεραπείες που έχουμε πει και θα σας πει αν μπορεί να σας βοηθήσει. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε και την κυρία Πασά. Κυρία Πασά, εσείς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η ερώτηση μου δεν αφορά χρόνιο πόνο, αλλά χρόνια ενόχληση. Δηλαδή, πόσο ο βελονισμός μπορεί να μας απαλλάξει από τις εμβοές, οι οποίες προκαλούν φοβερή ενόχληση καθημερινά. Έχω πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για τη θεραπεία των εμβών. Πήγα σε ομοιοπαθητικό, δοκίμασα έναν βότανο, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω είναι το όνομα. Είναι βότανο, μπορείτε. Ναι. Είναι το τσίνκο πιλόπα, ναι. Το οποίο πάλι δεν ωφέλησε βασικά. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι επιδεινώνεται η κατάσταση μετά από άγχος ή στεναχώρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι και ένα θέμα πολύ συχνό. Ναι. Εμβοές είναι αυτό το σφύριγμα σπαυτή. Ναι. Δυστυχώς θα πω όχι. Πάλι θα πείτε όχι, πάλι γιατρέ. Θα πω όχι. Είναι τίποτε. Μια πάθηση ναι. Που προσπάθησα έτσι στην αρχή που ξεκίνησα να δουλεύω. Προσπάθησα, πήρα 2-3 ασθενείς, κανένα αποτέλεσμα και λέω πάντα όχι πλέον. Από πού προέρχεται, ξέρουμε. Αγνώστη αιτιολογία είναι πολλές φορές και αυτό γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, εσείς. Βελίτα μου, να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Ναι. Έστειλε πριν από τον κύριο Κουμπέα, τότε που έστειλε σκοπέλε. Και μιλάτε για τον καιρό του καναλιού που στο Σίγμα που κάναμε makeover κτλ. Κτλ. Ναι. Τώρα και για μένα να σου πάρω ο εγγονός μου επήγε προχθές στο στρατό, έχει πλάτη πορεία, μα τώρα 18 χρόνια γράφω μου γυαλί στον αγώτια του και πολύ τα ολημέρα μου. Και ρωτάτε αν υπάρχει θεραπεία για την πλάτη πορεία. Υπάρχει θεραπεία 18 χρόνια γράφω. Λοιπόν, δεν σας ακούμε ούτε καλά. Η πλάτη πορεία είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να βελτιώσουμε τις εκδηλώσεις της. Πλατυποδία μπορεί να προκαλέσει πόνο στα γόνατα, πόνο στη μέση, κούραση, δυσκολία στο τρέξιμο. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε να μην εκδηλωθούν αυτά τα συμπτώματα στην πορεία. Είναι όπως όταν χτίζουμε ένα σπίτι και η θεμελιή δεν είναι γερή. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να στηρίξουμε το σπίτι. Το σώμα, η πλατυποδία, είναι μια κατάσταση η οποία συνήθως εκδηλώνεται το πρώτο τρίμηνο της κύησης, την ευρική ζωή. Άρα αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε βάζοντας ειδικά νευρομικά πέλματα, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και μια ζωή ο ασθενής αφοράει τα πέλματα αυτά. Δεν θεραπεύεται η πλάτη ποδία. Έχω εδώ κυρίες ενδείξεις των νευρομικών πελμάτων. Ναι, δηλαδή μπορούν να κάνουν καλό στον πονοκέφαλο, ας πούμε. Βεβαίως. Αν ο πονοκέφαλος προέρχεται από λάθος στάση του αυχένα, ναι, μπορούν να κάνουν καλό. Ναι. Και στα γόνατα. Τα γόνατα είναι θεραπευτικά, στα γόνατα. Ναι. Όταν έχουμε
όταν έχουμε ένα λάστιχο ενός αυτοκινήτου, mm-hmm. που το λάστιχο τρώγεται στη μια μεριά. Λέμε θέλει το αυτοκίνητο μέτρημα του τιμονιού, θέλει ζυγοστάθμιση. Ρεουλάρισμα. Ρεουλάρισμα λέμε. Όταν ναι. λοιπόν το γόνατο ναι. τρώγεται στη μια μεριά, ναι. αυτό κυρίως οφείλεται στην πατούσα. Mm-hmm. Άρα θέλει μέτρημα η πατούσα. Θέλει ρεουλάρισμα η πατούσα. Και συνήθως τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά στο χρόνιο πόνο του γονάτου. Ωραία. Ναι, πατούσα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το βελονισμό. Πώς δουλεύει. Ναι, πώς δουλεύει. Και με φοβίζει κιόλας λίγο. Σας το λέω έτσι ευθαρσώς, γιατί βλέπω εδώ την παλάμη και λέει αντιστοιχεί το τάδε με το τάδε όργανο ή το τάδε κομματάκι του αυτιού με το τάδε επίσης όργανο. Λοιπόν, πώς καταλήξαμε στο βελονισμό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η μια θεωρία είναι η ενεργειακή θεωρία που αλλάζει ενεργειακά το σώμα και έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό μετρήθηκε από κάποιους επιστήμονες. Μετρήθηκε. Βεβαίως δεν είναι αποδεκτό από όλους τους, από όλη την κοινότητα. Πλέον ο βελονισμός έχει 5.000 χρόνια ζωή, εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια, σε νοσοκομεία μεγάλα, στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. Ο βελονισμός είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αποδεκτός ο βελονισμός. Άρα ένα είναι η ενέργεια. Το άλλο είναι η παραγωγή ουσιών, οπιούχων που βοηθούν. Έχουν καλό αναλγητικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν το κατάλαβα, γιατρέ. Βάζοντας τη βελόνα, παράγονται ουσίες στο σώμα, το ίδιο το σώμα παράγει ουσίες αναλγητικές, mm-hmm. οι οποίες διώχνουν τον πόνο, βοηθούν να φύγει ο πόνος. Ενεργοποιείται η περιοχή και δημιουργούνται το σώμα ουσίες. Και παράγει ουσίες. Ναι. Τώρα, πώς βρέθηκε η τάδε περιοχή του χεριού, το τάδε κομματάκι, να αντιστοιχεί στο τάδε όργανο. Ναι. Έτυχε να γνωρίσω. Mm-hmm. Τον δημιουργό της μεθόδου Σουτσόκ, ήταν ένας, πέθανε, έχει 4-5 χρόνια, ο Πάρκ, ο καθηγητής Πάρκ, και μας έλεγε την ιστορία, πώς. Και όπως λέει κοιμόμουνα, είδα ένα χέρι μπροστά μου και μας περιέγραφε πώς το είδε. Και πλέον έβαλε το σώμα και έχει μεγάλη λογική. Όταν είμαστε όρθιοι, αν μπορείτε να πάρετε το χέρι μου. Σας βλέπει ο φακός. Όταν είμαστε όρθιοι. Λίγο σηκώστε το προς τα πάνω το χέρι. Ναι. Και στεκόμαστε, τα χέρια μας ακουμπάν τα πόδια. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο χέρια που ακουμπάν τα δύο πόδια. Mm-hmm. Το κεφάλι είναι πάνω, άρα αυτό είναι το κεφάλι. Mm-hmm. Τα χέρια μας και τα πόδια μας αποτελούνται από τρία μέρη. Ένα μέρος, δύο μέρη, τρία μέρη. Έτσι το σκέφτηκε. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Το αυχένα στο κεφάλι αποτελείται από δύο μέρη. Αυτό και αυτό. Δηλαδή έχει πολύ λογική. Μπορεί να το δεις και διαφορετικά όμως. Αλλά οι Κινέζοι δεν είναι αυτοί που εφήβραν τον βελονισμό πρώτοι και καλύτεροι. Οι Κινέζοι εφήβραν το σωματικό βελονισμό. Ναι. Ο βελονισμός της παλάμης έχει περίπου 30 χρόνια που ανακαλυφθήκε. Mm-hmm. Και το βελονισμός έχει περίπου από τη δεκαετία του 50. Ένας Γάλλος. Οι Κινέζοι ήταν για όλο το ήταν σώμα. Για όλο το σώμα. Σε ό,τι αφορά την πατούσα, το πέλμα. Και το πέλμα το ανακάλυψε ο καθηγητής ο Πάρκ, αυτός πριν 30 χρόνια περίπου. Ναι. Υπήρχε η πιεσοθεραπεία, έχει χρόνια που υπάρχει. Και γι' αυτά έχουν γίνει μελέτες, δηλαδή έχουν γίνει μελέτες που να αποδεικνύουν την ορθότητα ή την μη ορθότητα. Έχουν γίνει μελέτες, ειδικά στον οτοβελονισμό. Ο οτοβελονισμός κάνει reset το computer. Επιδρά πας στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ναι. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι αυτό που ελέγχει τις λειτουργίες του σώματος. Η καρδιά μας, πάλεται. Ποιος την ελέγχει. Ναι. Δεν την ελέγχει η θέλησή μας. Ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό. Το αυτόνομο νευρικό αποτελείται από το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Το συμπαθητικό πατάει βενζίνη, αυξάνει, κάνει ταχυκαρδία. Το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία. Το παρασυμπαθητικό δουλεύει κυρίως στις βραδινές ώρες και κάνει σέρβις στον οργανισμό. Άρα αυτό που κάνει ο οτοβελονισμός κάνει, ρυθμίζει. Ξαναρυθμίζει. Το αυτόνομο νευρικό. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα με έρευνες. Αυτό μόνο για τα νεύρα που αφορούν το κάθε σημείο του σώματος. Όχι. Ή και για όργανα. Και για όργανα και για παθήσεις έγιναν έρευνες. Έγινε έρευνα για μικρανία, εντυπωσιακά αποτελέσματα.
του βελονισμού στην ημικρανία. Για πιο χειροπιαστά προβλήματα, καρκίνο ας πούμε. Καρκίνος, θέλει, διαβήτης, καρκίνος, νεφροπάθεια. Διαβήτης, έχει αποτέλεσμα η διατροφή. Πολύ καλά αποτελέσματα. Για καρκίνο, διαβήτη. Για καρκίνο έχει κλινικές στο εξωτερικό. Υπάρχει μια κλινική στην Αμερική. Είχα την τύχη να κάτσω 2 εβδομάδες και να δω με τα μάτια μου εκεί. Πήρε ασθενείς, 62 ασθενείς που είχαν μελάνωμα που ήταν τελικό στάδιο. Έγιναν καλά οι 30 ασθενείς τους οποίους τους κάναμε χημειοθεραπείες. Σε ποιο στάδιο βεβαίως. Τελικό. Ναι. Που είχαν 0% αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η έρευνα αυτή έγινε πριν 15 χρόνια περίπου και ένας στους δύο ανακοινώθηκε. Ένας στους δύο θεραπεύτηκε. Όταν λέμε θεραπεία στην ιατρική, στον καρκίνο, είχαν 5ετή επιβίωση. Ναι. Εκεί που περιμέναμε να φύγουν σε 1-2-3 μήνες. Είναι πολύ σημαντική η διατροφή σε έναν καρκινοπάθη. Δεν δίνουμε σημασία. Έχει μεγάλη σημασία αντί θα τρέπεται ένας καρκινοπαθής. Σήμερα δυστυχώς τα χώματα μας είναι άρρωστα. Την παλιά εποχή, πριν 100 χρόνια, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν αλφα ποσότητα ίχνοστοιχείο. Σήμερα έχουν μείον 80-90%. Που σημαίνει και σε μερικές εκτάσεις στην Αμερική μείον 100. Σημαίνει εκεί που θέλαμε ένα μήλο, θέλουμε 8, θέλουμε 10 σήμερα. Ναι, αυτό μας λέτε όλοι. Και ένα πορτοκάλι, 15 πορτοκάλια για να πάρουμε τη βιταμίνη C. Ένα ψάρι, να πάρεις ωμέγα 3 που θέλεις τώρα. Θέλεις. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατο να αναπληρώσεις. Άρα είναι αυτό που είναι το κακό, το βασικό. Είναι μια από τις αιτίες. Γιατί καταντήσαμε να μην έχουμε καλό χώμα. Είναι λόγω του ότι την παλιά εποχή οι γονείς μας, εγώ θυμάμαι στο χωριό, οι γονείς μας φύτευαν ένα χωράφι και τον επόμενο χρόνο το άφηναν να ξεκουραστεί, έλεγαν είναι πναστόν το χωράφι. Κάνανε γρανάπαυση. Θυμάμαι αυτή την έκφραση. Εν τη σοφία τους ήξεραν ότι χρειαζόταν, είναι σαν μια γυναίκα να εγκυμονεί non-stop, δίχως θέλος. Πάρουμε 2 τηλεφωνικές. Ναι. Κυρία Γρηγόρη, σας ακούμε. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον γιατρό, τον κύριο Άξιδα. Εάν έχουμε τοξίνες που προήλθαν από βαριά μέταλλα, ποιος είναι ο πιο καλός τρόπος για να φύγουν από τον οργανισμό από τοξίνες πρώτον. Και δεύτερον, προσωπικά μου αρέσει να τρώω τα rice cakes, τα οποία τώρα δεν θεωρείται καλό. Πιο καλό για αποτοξίνες, αν πηγή από το σιτάρι, αλλά είναι πολύ χαμηλός σε φυτικές ίνες. Ποιο άλλο είναι από τα σιτηρά καλό να συνδυαστεί μαζί του για να έχουμε μια σωστή πρόσληψη από φυτικές ίνες. Μάλιστα. Φυτικές ίνες δεν παίρνεις μόνο από τα σιτηρά. Θα πάρεις και από τα χόρτα, τις σαλάτες, τα χορταρικά. Άρα δεν. Σε ό,τι αφορά την αποτοξίνωση. Σε ό,τι αφορά την αποτοξίνωση είναι από βαριά μέταλλα. Εκεί θέλει να παρέμβουμε. Δεν αρκεί μόνο η διατροφή, θέλει παρέμβαση ιατρική. Παρέμβαση ιατρική βάζοντας, κάνοντας χιλίωση. Χιλίωση, chelation ονομάζεται στα αγγλικά, είναι η χιλίνη δαγκάνα του κάβουρα. Βάζουμε λοιπόν ουσίες οι οποίες περνά στο σώμα, ενώνονται με τα τοξικά μέταλλα και τα βγάζουν. Πώς μπορείς να έχεις τοξικά? Ναι, από μέταλλα. Τα σφραγίσματα, τα μαύρα που βάζουμε. Είναι μια πηγή υδραργύρου. Έχει ανθρώπους, όταν μασάμε, οι μασητικές επιφάνειες, απορροφιέται ο υδράργυρος και πάει μέσα στο σύστημα. Μάλιστα. Το κάπνισμα. Μας δίνει κάδμιο. Κάθε κουβέντα σας αναφέρεται το κάπνισμα. Είναι τόσο κακό λοιπόν. Το ψάρι. Έχει υδράργυρο. Το ψάρι, είναι τα μεγάλα μολυσμένα, ψάρια. Τα μεγάλα ψάρια. Ναι. Έχουν μολυθεί οι θάλασσες, έχουν μολυθεί τα πάντα πλέον. Καλύτερα να τρώμε μικρό ψάρι. Μικρό ψάρι καλύτερα. Λοιπόν, να πάρουμε και τον κύριο Χρυσάνθη. Κυρία Χρυσάνθη, συγγνώμη. Κυρία Χρυσάνθη. Σας ακούμε, κυρία Χρυσάνθη. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, πριν ένα χρόνο έκανα αξονικό και μου είπα ότι έχω σοβαρή νοστού αρθρίτιδα. Πού, σε ποιο σημείο? Σας ρωτάει σε ποιο σημείο. Δεξιά, στη λεκάνη. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και η ερώτησή σας είναι αν γιατρεύεται, αν υπάρχει θεραπεία.
όπως έχουμε πει, μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας χρόνιος πόνος με μεθόδους που έχουμε αναφέρει. Άρα μπορείς να απευθυνθείς σε ένα γιατρό που κάνει αυτού του τύπου τις θεραπείες και ο ίδιος θα σας πει, αφού σας δει και σας αξιολογήσει, θα σας πει αν μπορεί να σας βοηθήσει. Συνήθως βοηθάμε. Και είναι συνδυασμός, έτσι, είναι από συνδυασμός. Όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν φτάσουμε στον πόνο, πριν φτάσουμε στην αρρώστια, πριν φτάσουμε εκεί που δεν θέλει κανένας να φτάσει και πόσο μάλλον όταν είναι και νεαροί σε ηλικία, τι μπορούμε να κάνουμε πολύ για να καλή προλάβουμε. Ερώτηση. Να μάθουμε να τρεφόμαστε σωστά, να γυμναζόμαστε. Έστω και περπάτημα, 50 λεπτά περπάτημα 3-4 φορές τη βδομάδα ή 30 λεπτά καθημερινά. Το περπάτημα είναι πολύ σημαντικό. Να μάθουμε να τρεφόμαστε σωστά, να παίρνουμε μια πολυβιταμίνη. Οι οδηγίες πλέον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι να παίρνουν μια πολυβιταμίνη συν βιταμίνη Δέλτα. Και βιταμίνη Δέλτα εμείς στην Κύπρο... Δεν έχουμε πολύ Δέλτα στην Κύπρο. Αυτό νομίζαμε, αλλά πάνω από το μισό πληθυσμό έχει έλλειψη βιταμίνης Δέλτα. Μα πώς γίνεται αυτό με το ηλιοφάνεια? Είναι ίσως τα αντιηλιακά που βάζουμε. Ναι. Όλος ο κόσμος βάζει αντιηλιακά γιατί φοβηθήκαμε τον ήλιο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον ήλιο? Οι γονείς μας δεν το φοβόντουσαν τον ήλιο. Βγαίνανε στον ήλιο. Ίσως τις σωστές ώρες. Ναι. Δηλαδή να παίρνουμε ήλιο, αλλά τις σωστές ώρες. Ναι. Επίσης δεν βγαίνουμε λόγω του φόβου στον ήλιο. Και έχω την αίσθηση, χωρίς δεν το διάβασα πουθενά, είναι δική μου διαπίστωση, ναι. Πιθανόν να συμβαίνει κάτι με τον DNA του Κυπρίου. Αφού είμαστε όλη μέρα στον ήλιο, γιατί μας λείπει η Δέλτα? Πάντα μας έλειπε η Δέλτα. Δεν ξέρω, γιατί τώρα τελευταία κάνουμε αναλύσεις. Και άμα μας λείπει η Δέλτα, τι παθαίνουμε? Η Δέλτα προλαβαίνει σκλήρυση κατά πλάκας. Ένας που έχει σκλήρυση κατά πλάκας περιορίζει τις εκδηλώσεις της σκλήρυσης. Ένας που έχει ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Κρόν περιορίζει την εμφάνιση της νόσου του Κρόν. Βοηθάει να μην πάθουμε οστεοπόρωση. Βοηθάει το χρόνιο πόνο. Βοηθάει τη μελαγχολία. Βοηθάει να έχουμε λιγότερες λοιμώξεις. Και τι δεν κάνει λοιπόν η Δέλτα? Πολύ σημαντική. Είναι αφύσικο, αν με ρωτούσατε πριν 20, πριν 30 χρόνια, αν ήμουν γιατρός, θα έλεγα να μην πάρουμε βιταμίνες. Γιατί είναι αφύσικο να παίρνει κάποιος βιταμίνες. Ναι, παλιά υπήρχε αυτή η στάση από πολλούς. Είναι αφύσικο να μας λείπουν, δεν είναι σωστό να μας λείπουν δομικά υλικά. Ναι. Αν λείπει το σελήνιο, έχουμε προδιάθεση για καρκίνο. Αν λείπει το χρώμιο, έχουμε προδιάθεση για διαβήτη. Αν λείπει το μαγκάνιο, έχουμε προδιάθεση για άγχος. Και λοιπά και λοιπά. Λίστα. Άρα όλα τα δομικά υλικά το σώμα τα χρειάζεται. Και όπως είπα προηγουμένως, φανταστείτε ένα σπίτι να μας λείπουν τα ντούφλα. Πώς θα το τελειώσουμε? Πάμε να πάρουμε τον κύριο Τσερκέζη και ερχόμαστε. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Είχα. Να είστε καλά, σας ακούμε, κύριε Τσερκέζη. Γεια σας. Εγώ, τουλάχιστον τα χρόνια, δεν υπάρχει καλή σύνδεση, δεν ακούμε καλά. Τι? Ναι. Δοκιμάστε πάλι, κύριε Τσερκέζη. Γιατί είμαι αφήνες. Όχι, είναι το τηλέφωνο. Δεν ακούμε. Ναι. Θα σας ξαναπάρει η παραγωγή, κύριε Τσερκέζη. Απολογούμε. Κυρία Πετρίδου, εσείς μιλάτε. Δεν ακούμε. Παρακαλώ, κυρία Πετρίδου. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό για τους χρόνιους πονοκεφάλους, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί με φάρμακα δεν με βοηθά καθόλου. Να μας πει. Αν μπορεί ο γιατρός να μας πει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και πολλές φορές εντυπωσιακά. Σε θέματα. Σε θέματα πονοκεφάλου, χρόνιου πονοκεφάλου. Από συνδυασμό. Συνδυασμό. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί και μόνο μια προσέγγιση και πάλι μόνο μια προσέγγιση. Ο πονοκέφαλος δεν είναι πάντα, είναι ο ίδιος. Υπάρχει μικρανία. Υπάρχει μικρανία. Ο πονοκέφαλος, η μικρανία, έχουμε πόνο στο μισό. Ναι.
του κρανίου. Και όταν γυρνάμε νομίζουμε ότι κουνάει κάτι μέσα στο κεφάλι μας. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, ναι. Μπορεί να βλέπουμε φώτα, μπορεί να έχουμε ναι. φωτοφοβία. Ξέρουμε τι είναι και μπορούμε να το... Επειδή υποπονοκέφαλος. Κέφαλος. Όχι, ξέρουμε τι είναι η μικρανία, από πού προέρχεται. Υποθέσεις αγγειολογικής αιτιολογίας, διάφορες υποθέσεις κάνουμε. Ναι. Δύσκολη αντιμετώπιση της. Πολλές φορές όμως βλέπουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ναι. Να φεύγουν οι μικρανίες. Μάλιστα. Θα πάρω άλλη μια τηλεφωνική. Ναι. Κυρία Λύτρα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Λύτρα. Για σε εσάς και στο γιατρό. Mm-hmm. Εγώ έχω χρόνια από τα 30 μου, τώρα είμαι 59 χρονών. Από τα 30 μου σπαστική κολίτιδα. Έκανα 2-3 φορές κολοσκόπηση, η τελευταία μου ήταν πριν 2-3 μήνες, δεν μου βρίσκουν τίποτα. Μου λέει ότι έχει σπαστικό έντερο. Πώς μπορώ να το... και φουσκώνει και η γιά μου πολύ. Μάλιστα. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ. Ευχάριστα, ναι. Αντιμετωπίζεται πάλι εύκολα. Μια αλλαγή διατροφής, ίσως. Τι μπορεί να κάνει κακό στη σπαστική κολίτιδα? Σταματάμε το γάλα. Υπάρχουν αναλύσεις σήμερα, μπορεί να κάνουμε αναλύσεις ναι. DNA, να δούμε αν μας πειράζει το γάλα, και DNA να δούμε αν μας πειράζει το σιτάρι. Ναι. Μπορεί να συνεννοηθεί με τον γιατρό της, να της τα γράψει. Αν την πειράζει, τα σταματάει. Είναι αυτές οι δύο ομάδες που είναι, είμαστε περισσότερο δυσανεκτικοί. Ναι. Είμαστε. Στο γάλα είναι πολλοίς κόσμος. Πιο πολλοίς κόσμος. Πιο πολλοίς κόσμος. Αμυγδαλέλαιο και υπάρχουν άλλα. Από αμύγδαλο, από καρύδα. Γάλα από αμύγδαλο, γάλα από καρύδα ναι. μπορεί να πει κάποιος. Μπορεί να το αντικαταστήσει και μπορεί να κάνει και γάλα στο σπίτι. Να πάρει 10-15 αμύγδαλα, να τα καθαρίσει, να τα βάλει στον μπλέντερ με νερό. Το νερό μπορεί να είναι παγωμένο, ζεστό, ανάλογα με το πώς το προτιμά. Και να δοκιμάσει. Γίνεται ένα φρέσκο, ωραίο γάλα. Ευχαριστούμε. Θα πάμε διαφημίσεις και θα έρθουμε μετά από ρεπορτάζ πίσω. Μείνετε μαζί μας. Το αγαπημένο καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ριάλτο με μουσικές του κόσμου συνεχίζεται στην Πλατεία Ηρώων. 13 Ιουλίου, παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μικρά Ασία από του Σαντούτο. 10 Ιουλίου το Διεθνές Κυπριακό Γκρουπ Monsieur Dumani. Ενώ στις 17 Ιουλίου το μουσικό σχήμα GAV μας παρουσιάζει το ψυχοσκυλάδικο. 11ο Cyprus Rialto World Music Festival. Δωρεάν από το Θέατρο Ριάλτο στην Πλατεία Ηρώων. Χορηγός επικοινωνίας Ρικ. Θα μπω με ένα παγιό βιολί με στο σπιτιού μου την αυλή και ρίνια μου να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί και ρίνια μου. Ύστερα θα έρθει μια βροχή σαν ζυγαριά στην αντοχή και ρίνια μου. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Άγγελοι σαν τριτή θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μας ενώνει. Την ώρα που κλείαν οι πόρτες και μιλήσαμε μόνοι μας μες στο σπίτι με την μάνα μας, νιώθαμε έντονα την απουσία και με το, του πατέρα μας. Δεν τολμούσα να πω τη φράση «ο πατέρας μου», γιατί δεν μπορούσα, με σκότωνε αυτή και η ίδια η φράση ακόμη. Ήταν να παντρευτεί η αρφή μου. Κόντεψε μου ο θείος μου και λαλί μου, κάτι μου λαλί ότι την ημέρα να έρθει και ο αρφός μου. Αν θέλουμε μια λύση στην Κύπρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, είναι να πιεστεί η Τουρκία να δω και οι δικαιώματα, να δω και οι αφορμές στους Τουρκοκύπριους να μιλήσουν, να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, για να μπορέσει να έρθει μια ειρήνη στην Κύπρο. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος.
και ο πόνος είναι ίδιος. Είτε η Νουρτέν έχασε τον πατέρα της, είτε εγώ, δεν πάει τον πατέρας πάλι. Και εκείνη πόνη και εγώ πόνη. Πόνο ονομάζουμε το δυσάρεστο και οδυνηρό αίσθημα μικρής ή μεγάλης διάρκειας που ταλαιπωρεί πολλές φορές τον ανθρώπινο οργανισμό ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Χρόνιο πόνο ονομάζουμε αυτόν που διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και είναι πολλές φορές δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί σε σχέση με τον οξύ και συνηθισμένο πόνο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο χρόνιος πόνος αφορά το 20% των ενήλικων στην Ευρώπη, με το 50% των ατόμων να είναι άνω των 65 ετών και το 25% από αυτούς να υποφέρουν για περισσότερο από 20 χρόνια. Το 1/3 των πασχόντων αυτών μάλιστα έχουν αναφέρει ότι βιώνουν τον πόνο συνεχώς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μια φορά καθημερινά ή πολλές φορές την εβδομάδα. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να περιορίζει τις κινήσεις κάποιου ατόμου, με αποτέλεσμα ο ασθενής να απομονώνεται, αφού δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει πολλές φορές τα καθημερινά καθήκοντά του ή να κάνει τις αγαπημένες του δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό έχει άμεση συσχέτιση με την ψυχολογία του ατόμου, προκαλώντας πολλές φορές απελπισία, κυρίως όταν με την πάροδο του χρόνου εμφανίζεται σε αυτόν και κάποιο είδος αναπηρίας. Ο χρόνιος πόνος δεν είναι σύμπτωμα της εξέλιξης μιας νόσου, αλλά ο ίδιος εξέλιξης μιας νόσου. Οι αιτίες πολλές φορές που μπορεί να προκαλέσουν τον πόνο δεν είναι ορατές και αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο των γιατρών για την επίλυση του προβλήματος. Οι προϋπάρχουσες ασθένειες στο άτομο, η κούραση, οι διαταραχές του ύπνου, η μείωση της όρεξης και οι αλλαγές της διάθεσης συνοδεύονται συχνά με τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνιο πόνο. Ως εκ τούτου, ο πόνος μπορεί να είναι αλγεστητικός, νευροπαθητικός, ιδιοπαθής και ψυχογενής, να διακρίνεται σε καλοήθη και κακοήθη και να εκδηλώνεται σε διάφορα μέρη του σώματος. Για τον λόγο αυτό η διάγνωση αλλά και η αντιμετώπιση του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική έχουν βελτιώσει πολύ τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του είναι συχνά εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ενώ πολλές φορές μπορεί να χρειάζονται να συνυπάρξουν περισσότερες από μία εξειδικεύση γιατρών για μια αποτελεσματική θεραπεία που θα οδηγήσει σε μείωση της έντασης και της συχνότητας του πόνου. Ο χρόνιος πόνος ήταν και συνεχίζει να είναι σημαντικό πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες, αφού τεράστια ποσοστά ξοδεύονται κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση του. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τζερκέζο να τον ακούσουμε. Θυμάστε, είχε διακοπή γραμμή. Κύριε Τζερκέζο. Κύριε Τζερκέζο. Κύριε Τζερκέζο, με ακούτε? Ελπίζω να με ακούτε εσείς τώρα. Σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας. Ναι, μα να μου ακούτε. Εσείς να με ακούτε. Σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας. Από τη χαρητήρα για το πρόγραμμα. Απευθύνομαι στον γιατρό. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατρέ μου, εσύ 30 χρόνια που υποφέρω με αγκυλοβητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Έκανα ένα φάρμακο το Remicade, το οποίο λόγω κάποιας μόλυνσης του σποντίλου τώρα απαγορεύεται να το κάνω και πίνω κορτιζόνη 10-12 μιλίγραμμ. Το πρόβλημα μου τώρα είναι υπέρβαρος, διότι δεν μπορώ να είναι στην καρέκλα, δεν μπορώ να κινηθώ. Και υπάρχει πόνη στις κλειδώσεις. Όπου υπάρχει κλείδωση υπάρχει και πρόβλημα, ειδικά στα πόδια, μάλλον στα βουλιά. Υπάρχει κάποιο φαρμάκο που μπορούμε να μας κάνει να φύγουν οι πόνοι που τις κλειδώσει, να μπορούν να κινηθούν στο γενείο. Η διατροφή έκανα δίαιτα γιατί να πάω κάτω επί επάνω. Ήμουν 115 και τώρα είμαι 135. Αφήνω κοντά σου να μου πεις τι πρέπει να κάνω, να μην μιλούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα δεν είναι μια νόσος που εξελίσσεται και κάνει τη σπονδυλική στήλη να μην διπλώνεται εύκολα και προκαλεί πόνους. Δεν θεραπεύεται. Όμως μπορεί να ανακουφιστεί με τα αναλλακτικά, με το βελονισμό, τη διατροφή, αλλά πρέπει και ο ίδιος να αγωνιστεί, γιατί σαν να τον άκουσα ότι παραδόθηκε. Και είναι δικαιολογημένο. 135 κιλά, λέει ο άνθρωπος, αντί να χάσει έβαλε. Οι ανθρώποι που έχουν χρόνιο πόνο... Για να παίρνει τηλέφωνο δεν τα βάλε κάτω. Θέλει βοήθεια. Ναι. Ο χρόνιος πόνος κάνει τον άνθρωπο να τον πιάνει θλίψη. Ναι. Όπως είπαμε προηγουμένως, προτιμώ να αυτοκτονήσω. Όχι, δεν θέλει. Ο κύριος Σουκέζος... Άρα, είμαστε στη διάθεσή του. Δύσκολο είναι. Θέλουμε τη βοήθειά του για να το βοηθήσουμε. Γιατί έβαλε βάρος όμως. Δεν ξέρω. Αυτό είναι παράξενο, δεν είναι. Δεν ξέρω. Όντως έκανε διατροφή. Είναι καθυλωμένος, λέει τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να περπατήσει. Και πώς προλαβαίνετε αυτό το θέμα που έχει ο κύριος Σερκέζος. Είναι αυτοάνωσο νόσημα, αυτοάνωσο. Είναι δύσκολο, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, μάλιστα. Προκαλεί αλλά πόνο. Αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί, λέτε. Μπορεί να ανακουφίσουμε. Να ανακουφιστεί. Μπορεί να ανακουφίσουμε. Ναι. Με τις θεραπείες αυτές που αναφέραμε. Λοιπόν, ωραία. Φτάνουμε στο τέλος. Μιλήσαμε για φυσικές θεραπείες του χρόνιου πόνου. Αυτό δεν μιλήσαμε. Ναι, αυτό μιλήσαμε. Και μάλιστα αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί κανείς να προλάβει. Ναι. Να προλάβει οποιαδήποτε ασθένεια. Ναι. Είναι στο χέρι μας η υγεία μας. Φτάνει να μάθουμε πώς να διαχειριστούμε. Πώς να διαχειριστούμε την υγεία, το τη σώμα. Τη διατροφή μας, είπατε πριν, να περπατούμε πριν φτάσουμε ως εκεί και να μετρούμε λίγο την ενέργεια. Να μετρήσουμε και αναλύσεις αίματος. Και αναλύσεις αίματος για δέλτα. Δέλτα, είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να κάνουμε έλεγχο βιταμινών. Δέλτα, β12, ψευδάργυρο μπορούμε να κάνουμε. Δεν μας το ζητούν εύκολα αυτό με τις βιταμίνες. Εγώ ποτέ δεν έκανα, ας πούμε, βιταμίνη. Εντάξει, έχει γιατρούς που τα ζητάνε. Ναι. Εγώ τα ζητάω σε όλους. Το δέλτα είναι τόσο σημαντικό. Εγώ τα ζητάω σε όλους. Ναι. Ξέρω ότι έχει γιατρούς που τα ζητάνε, έχει γιατρούς που δεν τα ζητάνε. Είναι σημαντικό όμως, λέτε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που έχουν χρόνιο πόνο, έτσι προς το τέλος καταληκτικό που φτάσαμε για τρέξιδα. Ναι. Εγώ θέλω να φέρω την ελπίδα. Υπάρχει λύση στο χρόνιο πόνο. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει χρόνιο πόνο που δεν βοηθήθηκε από τα κλασικά θα τον βοηθήσουμε. Αλλά αυτό που είπαμε, που αναφέραμε στην εκπομπή, αυτές οι λύσεις που αναφέραμε, πολλές φορές βοηθάμε και ανθρώπους που δεν το περιμένουμε ότι θα τους βοηθήσουμε. Ναι. Αλλιώς ανακουφίζονται. Αλλιώς ανακουφίζονται. Και σε όλο αυτό είναι ο βελονισμός, είναι τα πέλματα. Η ομοιοπαθητική. Ναι. Η μεσοθεραπεία που είναι ενέσεις. Ενέσεις ομοιοπαθητικές τοπικά στο πάσχον όργανο ή στο πάσχον σημείο. Η διατροφή. Και η διατροφή σημαντικό. Που είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ. Και τους τηλεθεατές μας. Φτάσαμε στο τέλος να κλείσουμε. Να είστε καλά.